Πάντως, μιλώντας για σπίθες, πολύ σύντομα θέλω να πω ότι όταν βρε παιδί μου τα ερωτώνια που λέει και ο Χάρης είναι στον αέρα, δεν μπορείς να τα κρύψεις. Το είχα πει, εγώ το είχα καταλάβει. Κάτι. Γιάννης και Σοφιάνα. Θα γιορτάζουν. Για να δούμε, πράγματι. Σοφιάνα είναι. Μπορεί να είναι Σοφιάνα. Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Είναι πολύ νωρίς. Το αποκάλυψε η Θωμαής αυτό. Ότι νιώθει ζήλια όταν πηγαίνει κοντά στο Γιάννη από τη Σοφιάνα και το είπε στην Πελαγία και έτσι έχει αρχίσει και έτσι αυτό γίνεται γνωστό σε όλη την ομάδα. Μπορεί να είναι προς το παρόν ιδέα της δηλαδή. Για να δούμε. Δεν ξέρω πάντως. Εγώ βλέπω όμορφα πράγματα να γίνονται. Εγώ πάντως σε ένα άλλο θέμα θέλω να σε ρωτήσω. Βλέπουμε ρε παιδί μου ότι τις τελευταίες μέρες η Σοφιάνα με τον Γιάννη έχουν έρθει πιο κοντά. Δεν ξέρω αν πήγα και ρώτησα την Πελαγία χθες. Αν επειδή δεν έχω έρθει από την αρχή του παιχνιδιού, έχουν σχέση ή παίζει κάτι μεταξύ τους. Πήγα και τη ρώτησα, γιατί αισθάνομαι ότι κάθε φορά που βρίσκομαι τυχαία στο ίδιο μέρος με τον Γιάννη, όχι αισθάνομαι, έχει συμβεί 3-4 φορές, με το που δει η Σοφιάνα ότι είμαστε, κάθομαι με τον Γιάννη, όχι ότι λέμε κάτι προσωπικό, κάθομαι απλά και συζητάμε, έρχεται κατευθείαν. Κατάλαβες και νιώθω, δεν θέλω να νιώθει ότι πάω να... τη φάω το αγόρι ή πάω να την κάνω να ζηλέψει οτιδήποτε. Δεν θέλω να πιστεύει ότι πάω να τους χαλάσω ένα love story που μπορεί να έχει δημιουργήσει στο μυαλό της. Σε καμία περίπτωση δεν με αφορά αν πιστεύει εκείνη ότι με το σκηνικό της αγάπης θα μείνει περισσότερο μέσα στο παιχνίδι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωί η Πελαγία με ενημέρωσε ότι χθες το βράδυ είχε ξαπλώσει δίπλα της η Θωμαής και την ρώτησε αν εγώ και ο Γιάννης έχουμε δεσμό. Γιατί λέει όταν πάει να μιλήσει στο Γιάννη ως διαμαγείας εμφανίζομαι κι εγώ. Πάντως η Πελαγία μια χαρά έβαλε τα πράγματα στη θέση της όπως κάνει πάντα και της είπε ότι δεν συμβαίνει κάτι, είναι απλά φίλοι και είναι πολύ κοντά. Αλλά παρόλα αυτά, εάν έχεις κάποια τέτοια απορία, μπορείς η ίδια να πας να ρωτήσεις τη Σοφιάνα και να σου λυθεί. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι έξω. Ταιριάζουν πάντως. Εμφανισιακά θα μείνω έτσι. Ότι είχε ξεκινήσει στα γρήγορα. Θυμάστε όλο αυτό που είχε γίνει με τη βροχή που τους έδωσε και ο Γιάννης στα ρούχα. Και μάλιστα το είχε πει Γιάννη μου, το είχα δει το στιγμιότυπο. Γιάννη μου, ευτυχώς που ήσουν εσύ, γιατί δεν ξέρω τι θα γινόταν και την είχε αγκαλιάσει. Ήταν γενικά προς όλες όμως. Να κάνω πάλι τον κακό, συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η θέση. Αλλά να τον κάνω πάλι τον κακό, ρε παιδιά. Σ' αρέσει να το κάνει. Πρόσεχε να δει. Γιατί άμα δει την κάλπη που θα το πούμε και θα συζητήσουμε μετά. Η κάλπη λοιπόν έδειξε. Πάλι αυτή τη φοβερή ομάδα των γυναικών, όπου προστάτευσε την Άσπα και εντελώς τυχαία αυτή η κάλπη δείχνει τη δύναμή της, ή αυτή η ομάδα δείχνει τη δύναμή της και τράβηξε πολύ κοντά και τραβάει κοντά το Γιάννη. Γιατί αν δεν τράβηξε κοντά το Γιάννη, χαλάνε οι ισορροπίες. Αν δεν τα λέω, σιωπώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά μετά. Δεν νομίζω να γίνεται επί τούτου.